Γεια σας. Χαίρετε. Ας πιούμε μαζί ένα καφεδάκι, ένα τσάι. Τώρα που έχει κρύο καιρό να πιούμε μαζί κάτι ζεστό, ε. Έχω μια επιστολή εδώ πέρα από μια κοπέλα, η οποία λέει «Αξίζω κάποιον μορφωμένο». Κυρία Θέκλα μου, με απασχολεί κάτι πολύ καιρό τώρα και δεν μπορώ να βρω απαντήσεις. Παλεύω χρόνια να κάνω μια μεγάλη σοβαρή σχέση και δεν συμβαίνει ποτέ, διότι όλοι όσοι με πλησιάζουν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Πόσο χρόνο άραγε είναι αυτή η κοπελιά που θέλει να κάνει μια μεγάλη σοβαρή σχέση, αλλά όσοι την πλησιάζουν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις? Είμαι 25 και όλα αυτά τα χρόνια φρόντισα να γεμίσω με γνώση, πτυχία και μεταπτυχιακά τη φαρέτρα μου για να βρω έναν αντίστοιχο σύντροφο που να υπάρχει αγάπη, έρωτας και το βασικότερο επικοινωνία. Κόρη μου, εσπούδασες? Έκανες πτυχία και μεταπτυχιακά για να βρεις έναν ανάλογο σύντροφο ή σπούδασες, έκανες πτυχία και μεταπτυχιακά γιατί σου αρέσει η γνώση και η μόρφωση? Κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μου, μέχρι στιγμής, οι άνδρες που με πλησιάζουν είναι καταστροφικά αντίθετοι από εμένα. Καταστροφικά αντίθετοι. Γιατί να είναι καταστροφικό το να είναι αντίθετη από σένα? Ο καθένας δικαιούται να είναι όπως θέλει και όπως επιλέγει. Αδιάφοροι στο κομμάτι της μόρφωσης των γνώσεων, βιοπαλεστές. Είναι κακό κάποιος να είναι βιοπαλεστής? Είναι κακό κάποιος να παλεύει για τη ζωή του, να δουλεύει για να ζήσει? Και κατώτεροι μπροστά μου. Με ποια κριτήρια είναι κατώτεροι μπροστά σου? Γιατί δεν έχω πτυχία και μεταπτυχιακά? Με αποτέλεσμα να απογοητεύομαι και να ψάχνω να βρω που ευθύνομαι εγώ σε όλο αυτό. Τώρα να δούμε που ευθύνεσαι εσύ, να το ψάξουμε. Να κάνουμε υποθέσεις δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Με βάση τις πιθανότητες, δεν γίνεται 9 στις 10 των περιπτώσεων να είναι έτσι και δεν μπορώ να αιτιολογήσω ότι είναι αυτό που τους αλκύει σε μένα από τη στιγμή που δεν μπορούν να σταθούν δίπλα μου σαν σύντροφοι. Όχι ως σύντροφοι, σαν σύντροφοι. Ξέρεις τη διαφορά του ως από το σαν? Το ως χρησιμοποιείται όταν κάποιος είναι όντως κάτι και το σαν όταν είναι σαν κάτι. Δεν θέλεις κάποιον να σταθεί δίπλα σου ως σύντροφος, θέλεις κάποιον να σταθεί σαν σύντροφος, να παίζει δηλαδή το σύντροφο. Δεν μπορώ να αιτιολογήσω ότι είναι αυτό που τους ελκύει σε εμένα από τη στιγμή που δεν μπορούν να σταθούν δίπλα μου σαν σύντροφοι λόγω του χαμηλού μορφωτικού τους επιπέδου. Και παρόλα αυτά επιμένουν χωρίς τα ανάλογα προσόντα. Εύχομαι να μην υποκύψεις για το καλό τους. Φυσικό και επόμενο είναι για κάποιον που πάλεψε και κοπίασε να μορφωθεί. Ξέρεις ότι έχει κόσμο που παλεύει και κοπιάζει για να επιβιώσει? Ξέρεις ότι έχει κόσμο που παλεύει και κοπιάζει για να βγει ζωντανός μέσα από μια κακοποιητική παιδική ηλικία? Ξέρεις ότι έχει κόσμο που παλεύει και κοπιάζει για να γίνει καλύτερος άνθρωπος? Όχι απλώς για να αποκτήσει χαρτιά και να ανεβεί στη σκάλα της επιτυχίας και της αξίας εντός πολλών εισαγωγικών. Φυσικό και επόμενο είναι για κάποιον που πάλεψε και κοπίασε να μορφωθεί να βρει έναν αντάξιο σύντροφο που θα τον θαυμάζει και δεν θα τον λυπάται ούτε θα νιώθει κατώτερος. Πραγματικά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτά που γράφεις. Το email σου με έχει ανακατέψει το στομάχι. Πραγματικά. Λυπάμαι. Ποιος έχει μεγαλώσει με την απουσία αρχών και αξιών? Ανθρωπιστικών αρχών και αξιών. Συγγνώμη που είμαι αυστηρή. Είμαι πολύ αυστηρή. Την ώρα που μου γράψεις το μήνυμα, σου απάντησα θα το κάνω vlog. Δεν σου είπα τις απόψεις μου, τις ακούς τώρα. Πραγματικά, σαν να ακούω μια γυναίκα 90 ετών. Σαν να ακούω μια γυναίκα που έχει έρθει από άλλες εποχές. Πόσος ελιτισμός, πόση μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πώς σε έχουν μεγαλώσει έτσι, πώς έχεις αναπτυχθεί έτσι? Πραγματικά δεν θα ήθελα με τίποτα ο γιος μου να σε παντρευτεί. Έχω ένα γιο 23 ετών, ο οποίος έχει και πτυχίο και μάστερ, αλλά δεν θα ήθελα με τίποτα να σε παντρευτεί. Αφού έτσι μετράς τους ανθρώπους. Φυσικά δεν θα επιλέξω εγώ ποια θα πάρει ο γιος μου. Ελπίζω όμως να επιλέξει να πάρει μια γυναίκα, αν θέλει να πάρει μια γυναίκα, να ενώσει τη ζωή του με μια γυναίκα η οποία να έχει ουσιαστική αξία, όχι τυπική αξία, χαρτιά,
και μεταπτυχιακά, πτυχία και μεταπτυχιακά. Ο περίγυρος μου ρίχνει την ευθύνη σε μένα αποκλειστικά που δεν συμβιβάζομαι εντός εισαγωγικών, προκειμένου να δεσμευτώ και ας πάρω και γουρούνι στο σακί, μιας και είναι δύσκολη καιρή. Εγώ το γουρούνι λυπάμαι. Εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό. Και γιατί να πρέπει να συμβιβαστώ εγώ με κάτι μη ταιριαστό και ανάλογο των προσόντων μου, όταν δεν θα υπάρχουν καν κοινά ενδιαφέροντα στη σχέση. Όχι, να μην συμβιβαστείς, γιατί είναι κρίμα ο άνθρωπος. Να μην συμβιβαστείς. Μην ασυμβίβαστη. Βρίσκομαι σε τρομερό δίλημα και η παραμικρή σας συμβουλή θα ήταν για μένα μια σωστική λέμβος. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας θαυμάζω περιόριστα με πολύ εκτίμηση. Δεν ξέρω αν μετά από αυτό το vlog θα συνεχίσεις να με εκτιμάς και να με θαυμάζεις. Δεν ξέρω, αλλά εγώ θα στα πω, κόρη μου. Θα στα πω όπως θα σου τα έλεγα αν ήσουν η κόρη μου και εξέφραζες τέτοιες απόψεις για τον εαυτό σου, για τους ανθρώπους, για τη ζωή. Ξύπνα! Δεν πας καλά! Η μοναδική αξία του ανθρώπου δεν είναι τα πτυχία και δεν είναι τα μεταπτυχιακά. Στη σημερινή εποχή, το να πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο, να πάρει ένα πτυχίο, να πάρει ένα μεταπτυχιακό, να πάρει ένα διδακτορικό τίτλο, δεν είναι κάτι τόσο παράδοξο, δεν είναι κάτι τόσο σπουδαίο, δεν είναι κάτι τόσο διαφορετικό. Δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση τους ανθρώπους που κοπιάζουν για να μορφωθούν, επειδή αγαπούν τη μόρφωση, επειδή θέλουν να γίνονται ήδη καλύτεροι άνθρωποι και να προσφέρουμε αυτόν τον τρόπο πίσω στην κοινωνία. Με τίποτα. Εκτιμώ εξαιρετικά τους ουσιαστικά μορφωμένους ανθρώπους. Όχι αυτούς που έχουν πάρει πτυχία και χαρτιά. Αυτούς που είναι ουσιαστικά μορφωμένοι, που είναι πνευματικά καλλιεργημένοι και που βλέπουν τον εαυτό τους σαν μία κουκίδα σε αυτόν τον πλανήτη. Σαν μία κουκίδα σε όλο αυτό το σύμπαν. Που αν καταφέρει να κάνει κάτι καλό για τους υπόλοιπους, θα είναι καλά. Δεν είσαι όμφαλος της γης. Δεν γυρίζει ο κόσμος γύρω από εσένα. Χαρά στο πράγμα που είσαι 25 χρονών και έχεις πτυχίο και μεταπτυχιακό και σπούδασες. Χαρά στο πράγμα. Δεν υποτιμώ αυτό που έκανες. Με ενοχλεί η αλαζονία σου. Εκφράζεσαι εξαιρετικά αλαζονικά σε αυτό το γράμμα. Δεν βλέπω εσύ η ίδια. Με βάση όσα γράφεις, μπορεί η γραφή σου να σε αδικεί. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο γράφεις να βγάζει προς τα έξω κάτι που να μην σε εκπροσωπεί. Το ελπίζω δηλαδή. Πραγματικά ελπίζω να μην είναι έτσι που σκέφτεσαι. Το ελπίζω αυτό το πράγμα. Αλλά αν σκέφτεσαι έτσι, θα συμφωνήσω με τον περίγυρο σου. Όχι ότι θα πρέπει να συμβιβαστείς και να πάρεις γουρούνι στο σακί. Κανένας άνθρωπος δεν είναι γουρούνι. Πραγματικά είναι γεμάτο όλο αυτό που έγραψες, τόσα κοινωνικά στερεότυπα, προάγει τόσα κομπλεξιλίκια που έχω πάθει. Έχω πάθει. Πραγματικά. Έχω πάθει. Ίσως έχεις και μία εγωπάθεια. Ίσως, δεν ξέρω. Παιδί μου. Κορίτσι μου. Είσαι 25 ετών. Είσαι νεαρή. Είσαι νέα. Είσαι μικρή. Διαλέγεις σύντροφο με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα και με βάση του να μην είναι βιοπαλαιστής. Και είσαι και πολύ ενοχλημένη, γιατί 9 στις 10 των περιπτώσεων που σε πλησιάζουν είναι βιοπαλαιστές και είναι κατώτεροι σου. Κατώτεροι σου με βάση τα δικά σου κριτήρια. Γιατί σε πλησιάζουν, δεν ξέρω. Είναι μαζοχιστές, τι να πω. Μαζοχιστής είναι αυτός που του αρέσει να πονάει. Δεν ξέρω, είσαι όμορφη. Η ομορφιά δεν τρώγεται με το κουτάλι, ούτε τα πτυχία τρώγονται με το κουτάλι. Και η έκφραση αυτή, το τρώγεται με το κουτάλι, σημαίνει ότι δεν σου δίνουν φαγητό, ουσιαστικά φαγητό, λόγω θα έλεγα δεν σου δίνουν φαγητό της ψυχής. Όσο ωραία κοπέλα και να είσαι, που υποθέτω ότι θα είσαι για να σε φλερτάρουν τόσοι πολλοί άνδρες, όσο ωραία κοπέλα και να είσαι, όσο μορφωμένη και να είσαι, με τέτοια μυαλά δεν είσαι σε θέση να κάνεις μια υγιή σχέση. Πώς μπορεί, λες θέλεις μια σχέση να έχει επικοινωνία. Ποια είναι τα πράγματα που θέλεις εσύ για επικοινωνία? Κάτι ταιριαστό και ανάλογο των προσόντων σου. Τον ακαδημαϊκό μπάντα, γιατί μόνο ακαδημαϊκά βλέπω εδώ πέρα από αυτά που γράφεις. Τι είναι αυτό που τους ελκύει σε μένα από τη στιγμή που δεν μπορούν να σταθούν δίπλα μου σαν σύντροφοι λόγω χαμηλού μορφωτικού επίπεδου? Να μου γράψεις, να μου πεις, κάποιος δεν μπορεί να σταθεί δίπλα μου σαν σύντροφος, ως σύντροφος, γιατί δεν είναι καλόκαρδος. Κάποιος δεν μπορεί να σταθεί δίπλα μου ως σύντροφος γιατί δεν είναι ανθρωπιστής.
Κάποιος δεν μπορεί να σταθεί δίπλα μου ο σύντροφος επειδή είναι παλιοχαρακτήρας, επειδή είναι εγωκεντρικός, επειδή είναι εγωπαθής, επειδή διακατέχεται από μεγαλομανία, επειδή διακατέχεται από ναρκισισμό, από ναρκισιστικά στοιχεία. Κάποιος δεν μπορεί να σταθεί δίπλα μου ως καλός σύντροφος επειδή το χαρακτηρίζει μισανθρωπισμός, να πω ναι μάνα μου, ναι, όσα πτυχία και να έχει αυτός, όσο όμορφος και να είναι, όσα καλά προσόντα και να έχει, άμα δεν έχει ανθρωπιά, τι να τον κάνεις. Ξέρεις τι σου αξίζει εσένα? Ή δεν σου αξίζει, ούτε αυτό δεν σου λέω που σου αξίζει. Να σου πω μια ιστορία από τις πάρα πολλές ιστορίες που ξέρω. Δυστυχώς ξέρω πολλές. Μια γυναίκα η οποία είναι μορφωμένη, μεγάλωσε σε μια οικογένεια μορφωμένων ανθρώπων. Οι γονείς της ήταν από τους πρώτους που μορφώθηκαν στη χώρα από την οποία προέρχεται. Είναι γύρω στα 60 τώρα αυτή η γυναίκα. Παντρεύτηκε έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο. Με προσόντα περισσότερα και από αυτή. Πολύ επιτυχημένο επαγγελματικά. Πολύ γνωστό κοινωνικά. Πολύ σπουδαίο. Είναι όμως πάρα πολύ δυστυχισμένη. Γιατί αυτός ο άνδρας την υποτιμάει. Γιατί αυτός ο άνδρας την μειώνει. Γιατί αυτός ο άνδρας την κάνει να αισθάνεται σκουπίδι, παρόλο που και αυτή έχει και πτυχία και μεταπτυχιακά. Και σαν και αυτή τη γυναίκα, πολλές. Πάρα πολλές. Ποιος σου έχει μάθει τη ζωή έτσι, κόρη μου? Ποιος σου έχει πει ότι η ευτυχία στη ζωή έρχεται όταν ένας με χαρτιά πάρει έναν άλλο με χαρτιά? Όταν ένας με σπουδές πάρει έναν άλλο με σπουδές? Οι σπουδές δεν κάνουν τον άνθρωπο. Έχεις κάθε δικαίωμα να έχεις ως ένα από τα κριτήρια επιλογής συντρόφου το μορφωτικό επίπεδο να είναι κοντά στο δικό σου. Όχι όμως να είναι το αποκλειστικό σου κριτήριο. Έτσι όπως τα γράφεις, είναι το αποκλειστικό σου κριτήριο. Δεν λες τίποτα για χαρακτήρα, δεν λες τίποτα για προσωπικότητα, δεν λες τίποτα για αρετές, δεν μιλάς για να είναι ενάρετος κάποιος άνθρωπος, δεν μιλάς για ανθρωπιστικά στοιχεία, τίποτα. Μόνο τα μορφωτικά προσόντα, τα εκπαιδευτικά προσόντα και πώς και τόλμησαν, πώς τόλμησαν, πώς διανοήθηκαν να σε διεκδικήσουν άντρες βιοπαλαιστές. Τι σπουδαίο πράγμα είναι να είναι κάποιος βιοπαλαιστής. Βιοπαλαιστής να παλεύει για τη ζωή. Τα βρήκες όλα έτοιμα εσύ, κόρη? Τα βρήκες όλα έτοιμα? Δεν χρειάστηκε ποτέ να παλέψεις? Άμα χρειαστεί να παλέψεις, πώς θα επιβιώσεις, μάνα μου? Πώς θα επιβιώσεις άμα χρειαστεί να παλέψεις? Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα έχουμε μια πανδημία. Μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές επιπλοκές στο θέμα της οικονομίας παγκοσμίως, της ειρήνης παγκοσμίως. Πώς θα επιβιώσεις εσύ? Εκεί που δεν θα περπατάνε τα χαρτιά. Εκεί που δεν θα περπατάνε τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά. Πώς θα ζήσεις? Πώς θα ζήσεις άμα χρειαστεί να καθαρίσεις τουαλέτες ή να καθαρίσεις πατώματα, να σφουγγαρίσεις για να μπορείς να ζήσεις? Πώς θα ζήσεις άμα πρέπει να κάνεις λάντζα σε ένα εστιατόριο? Ξέρεις πως οι Έλληνες με χαρτιά και Ελληνίδες μορφωμένοι με πτυχία κάνουν λάντζα σε εστιατόρια στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, ή δουλεύουν σε άθλιες, πανάθλιες συνθήκες, σε εργοστάσια γεμάτα χημικά? Ξέρεις πως ξέρω? Και έχουν και χαρτιά. Συγγνώμη, αλλά το γράμμα σου, αυτά που με έχεις γράψει, είναι γεμάτα με αίσθημα, διαπνέεται από αίσθημα κυριότητος. Sense of entitlement. Ποια είσαι, κοπέλα μου? Ποια είσαι? Ποια είσαι? Καμία γυναίκα, κανένας άνδρας δεν είναι τέλειος. Καμία γυναίκα, κανένας άνδρας δεν είναι το καλύτερο λαχείο που μπορεί να τύχει σε κάποιον. Όλοι έχουμε και καλά στοιχεία, έχουμε και αρνητικά στοιχεία. Όλοι έχουμε και τα ελαττώματα μας, έχουμε και τα προτερήματα μας. Αλίμονο σε όποιον το μοναδικό του προτέρημα είναι ότι έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό. Αλίμονο του. Πρέπει να μάθεις να σχετίζεσαι υγιώς με τους άλλους ανθρώπους. Λες ότι θες ένα σύντροφο που να έχει ανάλογα προσόντα με σένα για να μπορείτε να επικοινωνείτε. Για να μπορείς όμως και εσύ να επικοινωνήσεις σε ένα υγιές συναισθηματικά επίπεδο με έναν άλλον άνθρωπο και να δημιουργήσεις μια πραγματική σχέση μεταξύ ισοτίμων ανθρώπων, χρειάζεσαι οξία ψυχοθεραπεία. Οξία ψυχοθεραπεία συστηματική. Πολύ καιρό. Να σου φυτευτεί μέσα στο μυαλό τι σημαίνει άνθρωπος. Τι σημαίνει ζώο. Τι σημαίνει
Παλεύω για τη ζωή. Τι σημαίνει χαίρομαι την πραγματική ομορφιά της ζωής. Τι σημαίνει είμαι ένας άνθρωπος που θρόσκω προς τα άνω. Όχι που είμαι άνω, που έχω βάλει εγώ τον εαυτό μου ψηλά και κοιτάζω τους άλλους υποτιμητικά προς τα κάτω. Πρόσεξε. Πρόσεξε, θα φας τα μούτρα σου άγρια. Θα φας άγρια τα μούτρα σου. Ξέρεις τι μου θυμίζεις? Μου θυμίζεις ένα κομμάτι μου. Ένα κομμάτι μου, όταν ήμουν μαθήτρια στο Λύκειο, ένα κομμάτι μου, που επειδή ήμουνα του 20 γενικό, νόμιζα ότι κάποια ήμουνα και καλά. Δεν ήταν όλος μου εαυτός έτσι. Είχα και άλλα στοιχεία. Είχα, όπως είχα και αυτό το στοιχείο της αλαζονίας, ότι ήμουνα η μαθήτρια του 20 στα 20. Και έφαγα τα μούτρα μου μετά στη ζωή καλά-καλά, για να καταλάβω ότι ούτε οι βαθμοί, ούτε τα χαρτιά, ούτε τα πτυχία δίνουν την ευτυχία. Χρειάζεται να μάθουμε να ζούμε πραγματικά, ρεαλιστικά, και να μάθουμε να αγαπούμε, πραγματικά και τον εαυτό μας, όχι να έχουμε έναν υπέρμετρο εγωισμό και αλαζονία, και να αγαπιόμαστε και να αγαπούμε και άλλους ανθρώπους. Έχεις πολλά ψωμιά να φας για να είσαι σε θέση να κάνεις μια σχέση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω γιατί σκέφτεσαι έτσι. Προφανώς έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς θα έχεις τέτοια πρότυπα. Δεν ξέρω τι σου έλεγαν οι γονείς σου μεγαλώνοντας, ή του σου έλεγαν οι οποιοδήποτε σε έχουν μεγαλώσει, ή σε τι περιβάλλον έχεις μεγαλώσει και έχεις εξελιχθεί ώστε να είσαι τόσο ελιτίστρια. Ελιτισμός, ξέρεις τι σημαίνει? Να θεωρούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ σπουδαίοι και άλλοι από κάτω που είναι οι βιοπαλαιστές, που είναι οι χαμένοι, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μας προσεγγίζουν εμάς που είμαστε πολύ σπουδαίες. Με τέτοια μυαλά δεν πας μπροστά. Δεν πας μπροστά με τέτοια μυαλά. Συγγνώμη, ήμουν δεικτική απόψε, το ξέρω. Μου βγήκε ένας θυμός. Ίσως αυτός ο θυμός να έχει να κάνει με τον νεανικό μου εαυτό, τον εαυτό μου των 18, 19, 20 χρόνων, που ήμουνα κι εγώ εγωκεντρική, που είχα αλαζονία και που νόμιζα ότι κάποια ήμουνα, μέχρι που ήρθε η ζωή να με προσγειώσει και να με μάθει ότι όλοι το ίδιο είμαστε, όλοι τον ίδιο χορό χορεύουμε, και δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να προτιμούμε τους άλλους ανθρώπους και να θεωρούμε τον εαυτό μας ανώτερο. Εύχομαι να σε στενοχωρήσει αρκετά αυτό το vlog, ώστε να βρεις τη δύναμη και το κίνητρο για να κάνεις ψυχοθεραπεία, και να μην σε στενοχωρήσει τόσο πολύ ώστε να πεις δεν με νοιάζει τίποτα, θα συνεχίσω να λειτουργώ έτσι. Σου στέλνω την αγάπη μου. Πραγματικά σου στέλνω την αγάπη μου. Σε παρακαλώ, κορί μου. Κοίταξε να μορφώσεις και λίγο την ψυχή σου και να εκπαιδεύσεις και λίγο την ψυχή σου, αγάπη μου. Σε παρακαλώ. Παρακαλώ να είμαστε κόσμοι στα σχόλια. Καλό βράδυ.